Να μιλήσουμε για πολιτισμό. Να μιλήσουμε για πολιτισμό, μιας και πολλές φορές αυτά τα πολιτιστικά δρόμενα είναι τα οποία μας βγάζουν και από την μαυρίλα, μια μαυρίλα που δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε. Θα μιλήσουμε για θέατρο. Μια θεατρική παράσταση η οποία ταξιδεύει στην Κρήτη και μας καλεί να την παρακολουθήσουμε και έχω την αίσθηση ότι όσοι το κάνουμε δεν θα χάσουμε κιόλας. Αρκεί να σας πω τον τίτλο. Ομερτά, η σιωπή των αντρών. Για τη φράση ομερτά τη χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στο αστυνομικό δελτίο τη Κρήτη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο, επειδή υπάρχουν και σε εξέλιξη σοβαρές αστυνομικές υποθέσεις εδώ στο νησί. Τρεις εξαιρετικοί ηθοποιοί, γνωστοί και από την τηλεόραση αλλά και από το θέατρο. Για μένα, επειδή λατρεύω το θέατρο, θεωρώ ότι η ηθοποιός είναι κυρίως αυτός που ανεβαίνει πάνω στο σανίδι. Ο κύριος Κώστας Σπυρόπουλος είναι μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Γαλίτης και ο κύριος Θανάσης Ευθυμιάδης. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερα. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Σπυρόπουλε, καθώς και κάθεστε πιο κοντά σε εμένα. Γι' αυτό έκατσα. Ομερτά, η σιωπή των ανδρών. Εμείς οι άνδρες μπορούμε να έχουμε σιωπή τελικά? Νομίζω ότι μπορούμε, αλλά το σημαντικό είναι ποιος τη πάει. Και συνήθως τη πάνε οι γυναίκες στη σιωπή μας. Αυτό είναι η λέξη αυτή, όπως έχω ξαναπεί, με συνοδεύει από παιδί, με τους φίλους μου, με τους ανθρώπους που αγαπώ, με τους συνεργάτες μου. Και γι' αυτό πήρα μια απόφαση, πήραμε να βάλουμε αυτόν τον τίτλο. Με υπότιτλο το «Η σιωπή των ανδρών», γιατί ο πραγματικός τίτλος το γαλλικό έργο είναι «No Femme», «Οι γυναίκες μας», που σημαίνει γιατί το πόσο μπορεί να επηρεάσει μια γυναίκα, η σύζυγός σου, η ερωμένη σου, η σύντροφός σου, την αντρική φιλία, τη φιλία σου με τον κολλητό σου. Τώρα εγώ νιώθω ήδη περίεργα, μοναδική γυναίκα εδώ στη συζήτηση, αλλά εντάξει. Θετικά ή αρνητικά, με την έννοια πια ότι προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να γίνει κολλητή με τον κολλητό μου ή γυναίκα μου και να υπάρχουν αρμονικές σχέσεις. Βάλτε με έναν τελείο για να πούμε στους τηλεθεατές ότι δεν έχετε έρθει έτσι απλά. 5 διπλές προσκλήσεις για την απόψινή παράσταση, 9 και 4 στο κινηματοθέατρο Αστόρια, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, 2-8-10-38.000. 5 διπλές προσκλήσεις, 10 από εσάς. Εμείς θα δώσουμε τα ονόματά σας στην είσοδο του κινηματοθεάτρου και εκεί θα είστε περίπου στις 9 παρατέταρτο, θα πείτε το όνομά σας και θα απολαύσετε μια εξαιρετική θεατρική πρόταση. Κύριε Γαλίτη, σας είχαμε για την περασμένη εβδομάδα. Καταρχήν να πω δημοσίως ότι φέρατε στο Ηράκλειο μια εξαιρετική παράσταση και μιλάω για τα ραδίκια ανάποδα, ήρθε και την είδα κιόλας. Εξαιρετική πρόταση, ένας μονόλογος που εμένα προσωπικά δεν με κούρασε, γιατί ο μονόλογος έχει και αυτό τον κίνδυνο, να κουράσει τον θεατή. Θα μιλήσουμε όμως για τη σημερινή παράσταση. Ο δικός σας ρόλος. Ο δικός μου ρόλος. Εγώ υποδίωμαι το Σίμω. Είμαι ο τρίτος της παρέας, ο οποίος φέρνει το θέμα, το θέμα του έργου. Μπαίνω μέσα και τους λέω ότι σκότωσα τη γυναίκα μου. Τι κάνουμε. Και την έπνιξα. Τι κάνουμε. Και αρχίζει η ιστορία. Το ότι μέχρι πού φτάνει η αντρική φιλία, αν μια φιλία μπορεί να καλύψει ένα έγκλημα. Και τέλος πάντων προχωράει το έργο, είναι μια βραδιά όπου δοκιμάζονται πολλά πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Ευθυμιάδη, τελικά οι γυναίκες πρέπει να σπάνε τη σιωπή των αντρών ή να σφυρίζουν και λίγο αδιάφορα? Μα δεν χρειάζεται, οι γυναίκες τα ξέρουν όλα. Τι οι άνδρες μεταξύ μας πραγματικά, έχοντας και τις δύο κόρες μου τώρα από μικρές και βλέποντας αυτό το θαύμα της φύσης που λέγεται γυναίκα από γεννησιμιού του, καταλαβαίνω ότι είμαστε δύο διαφορετικά όντα τελείως. Συμπληρώνει το ένα το άλλο, αλλά πιστεύω ότι είμαστε το αδύναμο φύλλο. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε εύκολα το λόγο μας και πραγματικά το έργο είναι μια καλή αφορμή για να το δουν οι άντρες και να δουν πόσο πρέπει να ενισχυθεί αυτό που μας έμεινε που λέμε ο αντρικός λόγος έτσι, στην αντρική φιλία, η ομερτά, και οι γυναίκες για να δουν πραγματικά για άλλη μια φορά να διαπιστώσουν πόσο εύκολα πλάσματα είμαστε. Ποιοι πιστεύετε ότι απολαμβάνουν περισσότερο την παράσταση αυτή, οι άντρες ή οι γυναίκες? Στο θέατρο το χειμώνα που το παίζαμε στην Αθήνα, παρατηρήσαμε ότι ερχόντουσαν στην αρχή ζευγάρια, αλλά μετά ερχόντουσαν αντροπαρέες μόνες τους και γυναικοπαρέες μόνες τους. Ελπίζω να μην χώριζαν τα ζευγάρια. Καλή αφορμή. Απολαμβάνανε διαφορετικά το ίδιο έργο όταν ήταν η αντροπαρέα μόνη της και όταν ήταν η γυναικοπαρέα μόνη της. Το απολαμβάνανε διαφορετικά από ό,τι το είχαν απολαύσει, γιατί κάποια σημεία, ξέρεις, προβάλλεται η γυναίκα, κάποια προβάλλεται ο άντρας, οπότε. Είναι και διαφορετικά τα σχόλια που μπορούν να γίνουν μεταξύ μιας αντροπαρέας ή μιας γυναικοπαρέας. Και πόσες φορές έχουν δει οι ίδιοι άνθρωποι το έργο? Και αυτό. Κύριε Σπυρόπουλο, ο δικός σας ρόλος στην παράσταση? Εγώ είμαι ένας πρώην παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Πανετολικού που πέρασε από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό για να πάρει και κανένα πρωτάθλημα, δεν το έχει άλλο. Και κατέληξε στο Αγρίνιο που είναι η γενέτειρα πόλη, ας πούμε.
και είναι νυν μπάρακας, μπαράκια με λίγα λόγια. Ένας άνθρωπος ο οποίος στη ζωή του, ας πούμε, τη ζωή του δεν την έφτιαξε όπως ο γυναικολόγος, ο φίλος μου ο Ευθυμιάδης ή ο Κομωτής. Δηλαδή τη στήριξε σε αυτό που λέμε και το αναφέρει χαρακτηριστικά μες στο έργο, ότι όταν είμαστε μαζί ζούμε σαν χωρισμένοι και όταν είμαστε χωρισμένοι ζούμε σαν να είμαστε μαζί. Mm. Δηλαδή δεν έχει πάρει απόφαση να φτιάξει τη ζωή του, αυτό που λέμε φτιάξει κατά γενική ομολογία. Ένας άνθρωπος βεβαίως ο οποίος είναι πολύ original, πολύ αγνός, πολύ κέριος, πολύ καθαρός στα συναισθήματά του μέσα και γι' αυτό και τα μπερδεύει. Τα μπερδεύει με την έννοια, ας πούμε, ότι δεν παίρνει την απόφαση να κάνει το επόμενο βήμα με τη γυναίκα του, με την κοπέλα του. Σε αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, συμβαίνει αυτό που είπε πριν ο Γιώργος, το ότι καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα υποτιθέμενο, το βάζω σε εισαγωγικά, έγκλημα. Υπάρχει κάποιος ρόλος τον οποίο θεωρείτε εσείς ως τον πιο καθοριστικό στη συγκεκριμένη παράσταση? Νομίζω ότι είναι και τρεις καθοριστικοί. Καθοριστικός είναι το σήμα γιατί φέρει το θέμα, όπως είπε και ο Γιώργος. Καθοριστικός είναι ο δικός μου γιατί παίρνει τη θέση ότι πρέπει να τον δώσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν να τον συγχωρήσουμε, να τον καλύψουμε και μετά να τρώμε και να πίνουμε και να γελάμε. Επίσης του Θανάση, γιατί είναι ένας ρόλος που λέει η ομερτά είναι εδώ, έχουμε κόψει τα χέρια μας. Κάνουμε blood brothers όταν ήμασταν μικροί. Άρα πρέπει να μην το δώσουμε έτσι άνετα, χωρίς σκέψη. Άρα αυτό. Όλα αυτά μέχρι να μάθω. Καθορίζουν τα πάντα. Αυτά μέχρι να μάθουμε το τι συμβαίνει. Είναι μέχρι να μάθει ο Θανάσης ότι. Είναι ένα αστυνομικό θρίλερ που αποτελεί έναν ύμνο στις ανθρώπινες σχέσεις. Αστυνομικό θρίλερ δεν θα το λέγαμε, γιατί όλα γίνονται μέσα από το φίλτρο της κωμωδίας και γελάς πάρα πολύ. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή το κανιβαλίζει επί της ουσίας αυτό το θέμα, γιατί αυτό με το φόνο, με τον πνιγμό, είναι σε ερωτηματικά πολλά. Γι' αυτό ο θεατής βρίσκεται προεκπλήξεων. Και μέσα στο προεκπλήξεων που λέω, γελάει πάρα πολύ. Άρα έχει και πολλές ανατροπές που κρατούν τον κόσμο έτσι σε εγρήγορση. Ναι, απόλυτα. Μόνο ανατροπές. Ναι. Μόνο εκεί δουλεύει το σύστημα αυτό. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια παράσταση που ουσιαστικά αναδεικνύει, κύριε Γαλίτη, περισσότερο αυτό που λέμε την ανδρική φιλία ή τις ανδρικές ανθρώπινες σχέσεις. Θεωρείτε ότι ο κόσμος, φεύγοντας από την παράσταση, αντιλαμβάνεται αυτή τη διαφορετικότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα, στον τρόπο που λειτουργούν και πολλές φορές αντιδρούν σε μια δύσκολη περίπτωση? Εσείς, ας πούμε, στην παράσταση έχετε σκοτώσει την γυναίκα σας. Τους ανοίγονται κάποια άλλα. Πάντα η κωμωδία δίνει την άλλη όψη του νομίσματος, την άλλη λογική. Το περίεργο του πράγματος και μας κάνει να σκεφτόμαστε. Η καλή κωμωδία μας κάνει να σκεφτόμαστε πάντα. Στη συγκεκριμένη κωμωδία που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις, δηλαδή η χαρά η μεγάλη μας είναι όταν έρχονται άνθρωποι στα καμαρίνια το χειμώνα που παίζαμε το έργο και μας λέγανε γελάσαμε πολύ, μας άρεσε πολύ, είχε και μηνύματα. Αυτό. Όπως το εκφράζει ο μέσος θεατής, με την αγνότητα του θεατή. Αυτό ότι νιώθει και άλλα πράγματα, ότι δεν φεύγει χαχανίζοντας από μια κωμωδία, γιατί το χαχανιτό το ξεχνάς. Είναι στιγμιαίο, είναι αυτόματο και ξεχνιέται την ίδια στιγμή. Όταν την παράσταση την κουβαλάς μετά στο σπίτι σου, τη μεταφέρεις στους φίλους σου, λες ότι είδα αυτό, μου έκανε αυτό εντύπωση, πάμε να το δείτε ή θα πάω να το ξαναδώ, σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι θέλω να το ξανανιώσω αυτό το πράγμα, να ξανανιώσω ωραία. Και πολλοί άνθρωποι όταν το ξαναβλέπουν ανακαλύπτουν και άλλα πράγματα. Κύριε Ευθυμιάδη, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκεφτήκατε όταν ήρθατε να αντιμετωπίσουμε το ρόλο, όταν αρχίσατε έτσι να αντιλαμβάνεστε τι είναι εκείνο το οποίο θα κάνετε στη θεατρική παράσταση? Καταρχήν ήταν και είναι το έργο μια προετοιμασία για μένα, γιατί έχω κόρες, οπότε και ο δικός μου ρόλος έχει μια κόρη και η μεγάλη μου ανατροπή είναι όταν, ενώ θέλω να καλύψω το φίλο μου που έκανε το έγκλημα και λέω ναι, είμαστε φίλοι, όταν υποψιάζομαι όμως ότι υπάρχει περίπτωση να τα έχει με την κόρη μου, εκεί αλλάζουμε όλα. Άρα είναι και αυτή η λογική του Έλληνα πατέρα που πιστεύει ότι όσο είναι εν ζωή, η κόρη του δεν μπορεί να προχωρήσει και ερωτικά πια. Είναι και πολλά το ειδιπόδιο σύμπλεγμα, ας μην κρυβόμαστε. Στήριξε ο Φρόιντ όλη την ψυχανάλυση πάνω σε αυτό. Οι μπαμπάδες με τις κόρες και οι γη με τις μαμάδες. Μεγάλο κομμάτι του έργου είναι και αυτό. Οπότε ξυπνάνε και εκεί κομμάτια. Και για μένα είναι μια καλή προετοιμασία, γιατί έχω κόρες που είναι τώρα 9-10 χρονών. Οπότε η εφηβεία με περιμένει. Μπορεί να το δουν και οι μπαμπάδες που μας παρακολουθούν έτσι.
Κύριε Σπυρόπουλε, εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Δεν έχω χώρες εγώ. Όχι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι όμως ομερτά η σιωπή των γυναικών ενδεχομένως ένα στίχημα που θα μπορούσαμε να το, θα το δούμε. Υπάρχει μια αντιλαμβάνεσαι ότι πάει να σας τριμώξει. Υπάρχει μια χαρακτηριστική ατάκα που ρωτάω εγώ τον Θανάση. Λέω, ρε Θανάση, λέω, ρε, όχι Θανάση, ρε Παύλο, έχει και μια ντοπιολαλιά επειδή διαδραματίζει το Αγρίνιο, λέει, αν συνέβαινε αυτή όλη η ιστορία στις γυναίκες μας, λέει, τι θα κάνανε, θα κάλυπτε μία την άλλη, θα κάρφωνε μία την άλλη. Και τι λέει ο Θανάσης, τι απαντάει. Θα κάρφωνε μία την άλλη και μετά θα έλεγε μία στην άλλη. Εγώ σε κάλυψα. Νομίζω ότι κάτι μας θυμίζει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτό που είπα πριν, το ότι κανιβαλίζουμε και εν πάση περιπτώσει σατυρίζουμε όλη αυτή την ιστορία, σατυρίζεται και από μόνο το θα μπορούσα να πω. Αυτό που σημαίνει πολλές φορές που λέμε ότι δεν υπάρχει κηδεία χωρίς γυαλιό. Ακριβώς εκεί είναι στηριγμένη η όλη ιστορία της ομερτά, ας πούμε, της υπόθεσης. Πρέπει να το. Γιατί δεν βοηθάει ο τίτλος και δεν θέλαμε να τον κάνουμε να βοηθάει. Δηλαδή να καταλάβει κάποιος ότι έρχεται για να γελάσει. Mm-hmm. Γιατί είναι καλύτερο να το ανακαλύπτεις και να το προεκπλήξεων που λέμε. Mm-hmm. Είναι κύριε πολύ Καλύτη, σημαντικό. Εγώ θέλω λίγο να φύγουμε από το κομμάτι της παράστασης. Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Κινηματοθέατρο Αστόρια. Δευτέρα, Τρίτη στο Ρέθινο και αμέσως μετά για τρεις ημέρες στην πόλη των Χανίων. Δύο ημέρες. Για την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, η εξαιρετική αυτή θεατρική πρόταση ταξιδεύει και οργώνει τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Το θέατρο, πάρα πολλές φορές, στην ιστορία αυτού του τόπου, έπαιζε έναν καθοριστικό ρόλο. Και επειδή σήμερα μπορεί να μην βιώνουμε μια εμπόλεμη κατάσταση, έχουμε όμως ένα πόλεμο σε εισαγωγικά, έναν οικονομικό πόλεμο. Τα θύματα του μπορεί να είναι και περισσότερα. Το θέατρο αντέχει όμως και αυτό το αντιλαμβανόμαστε και από τις παραστάσεις που έρχονται εδώ στην Κρήτη αλλά και από κάποια ταξίδια που κάνουμε στην Αθήνα. Είναι ίσως η τελευταία διασκέδαση, η ψυχαγωγία που έχει μείνει στον Έλληνα. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Εντάξει, το θέατρο είναι μια τέχνη η οποία είναι για μένα η βασίλισσα όλων των τεχνών. Δηλαδή έχει να κάνει με το λόγο, έχει να κάνει με τη μουσική, έχει να κάνει με το εικαστικό μέρος που μπορεί να είναι το σκηνικό ή το κοστούμι ή οτιδήποτε. Και πάντα υπάρχει αυτό που λέμε είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ζωντανό. Είναι τη στιγμή που το βλέπεις, συμβαίνει. Ή τη στιγμή που συμβαίνει, το βλέπεις. Γι' αυτό νομίζω ότι παρά την κρίση και παρά το ότι και μεταξύ μας οι ηθοποιοί έχουμε βρει στην ουσία του πράγματος να πηγαίνουμε. Και πιστεύω ότι όλη αυτή η κρίση μας φέρνει αντιμέτωπους και, και με την τέχνη μας ακόμα. Με πολύ απλά μέσα ή με μέσα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιούσαμε πριν από κάποια χρόνια ή δεν θα τα σκεφτόμασταν ή με λύσεις που δεν θα σκεφτόμασταν να φτιάχνουμε παραστάσεις. Έχει αποδομηθεί όμως λίγο, κύριε Ευθυμιάδη, αυτή η χρυσόσκονη που έχει ο πολιτισμός, η τηλεόραση, ακόμα και το λεγόμενο ελληνικό star system, έχουν και αυτά παρασυρθεί σε όλο αυτό το οποίο σημαίνει. Δηλαδή ο κόσμος πια σκέφτεται πιο ουσιαστικά πράγματα και το αντιλαμβανόμαστε και από το πόσο πολύ έχει αλλάξει η δομή της τηλεόρασης σήμερα. Εγώ προσωπικά ευχαριστώ την οικονομική κρίση που ήρθε, γιατί εδώ στην Ελλάδα εμείς το θέατρο αγαπούσαμε, θέατρο σπουδάσαμε και ξαφνικά στην πορεία μας προέκυψε η ιδιωτική τηλεόραση. Έτσι. Είστε άνθρωποι που στο παρελθόν έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με την προσωπική σας ζωή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως των Αθηνών. Βεβαίως έχω κάνει και πολύ τηλεόραση και οπότε έχω δώσει πολύ από το χρόνο μου και πολύ από την ενέργειά μου στην τηλεόραση και έχω πάρει και πολλά χρήματα. Mm-hmm. Αποδείχτηκα όμως εγώ προσωπικά, σαν καλλιτέχνης, ανάξιος να διαχειριστώ τα πολλά χρήματα. Όπως πολλά τα πήρα, έτσι τα χάσα, χωρίς να ξέρω πού. Οπότε ήρθε ένα μέσο που λέει τη ιδιωτική τηλεόραση. Είναι πολύ γενναίο αυτό που λέτε, γιατί συνήθως επειδή κατά καιρούς εδώ στο πλατό της εκπομπής έχουν φιλοξενήσει πάρα πολλούς συναδέλφους σας. Είναι η πρώτη φορά που ακούω αυτή την άποψη. Κανένας δεν έχει παραδεχθεί ότι εγώ έβγαλα χρήματα από την τηλεόραση. Όχι, εγώ έζησα τις χρυσές εποχές της ιδιωτικής τηλεόρασης με τα χρυσά χρήματα. Γιατί να κρυφτώ. Απλώς μου έδωσε ένα ταλέντο ο Θεός, το σύμπαν, το great spirit που πιστεύει ο καθένας τέλος πάντων, να μπορώ να λέω να φυγούμε ιστορίες. Από εκεί και πέρα δεν μου έδωσε και το ταλέντο όμως να διαχειρίζομαι χρήματα. Οπότε τα χρήματα και αυτό που σπούδασα ήταν το θέατρο, αυτό με τράβηξε. Ξαφνικά προέκυψε αυτό που λέει τη ιδιωτική τηλεόραση. Μπήκα μέσα γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να επιβιώσεις, αλλά ανακάλυψα
ότι ευτυχώς που ήρθε η οικονομική κρίση και ξαναστράφηκα στο θέατρο, που είναι η αγάπη μου, η πρώτη μου αγάπη. Θα μπορούσε να είναι διαφορετική η πορεία της τηλεόρασης, για να μην βρεθούμε στο σημείο να τα βάζουμε όχι, σε μια ζυγαριά θέατρο και τηλεόραση. Ήταν έτσι όλη η πορεία μιας χώρας. Δεν θα μπορούσε η τηλεόραση να βγει έξω από αυτό το παιχνίδι. Σήμερα, ας πούμε, υπάρχει ένα τηλεοπτικό προϊόν που κάθε βράδυ καθυλώνει το 70 με το 80% του τηλεοπτικού κοινού. Πάντα αυτό είναι. Ναι, σαφώς και εκεί θέλω να καταλήξω. Όμως τελικά έχει τόσο ανάγκη ο Έλληνας, όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει, να ταυτιστεί με ανθρώπους που μπορεί να μην τους γνωρίζει και καν. Ναι, έχει. Γιατί, όπως γενναία είπατε, απαντάει ο Θανάσης αυτό, να απαντήσουμε όλοι γενναία ότι όλοι μας έχουμε στιγμές αυτού που βλέπουμε και αυτού που εννοείται μέσα μας. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε στην τηλεόραση και που μπορεί να μην το θέλουμε και να λέμε στο παιδί μας όχι, ήδη το έχουμε πράξει στο γραφείο μας ή στη δουλειά μας κάποια στιγμή. Άρα δεν μας κάνει εντύπωση. Γίνεται ένα mirroring εκείνη την ώρα. Βλέπεις τον καθρέφτη, τον εαυτό σου, τον κακό σου εαυτό. Γι' αυτό το θέατρο λειτουργεί αποκαλυπτικά στον άνθρωπο και επειδή είναι πρωτογενής μορφή τέχνης, θα υπάρχει πάντα στους αιώνες. 2.500 χρόνια τουλάχιστον για μας είναι υπαρκτό και οφείλουμε να το συνεχίσουμε. Όσον αφορά για την τηλεόραση που είπατε πριν, η τηλεόραση ήταν και αυτή, ζούσε μια φούσκα. Η διαφήμιση, όλη αυτή η υπερπροσφορά, η υπερζήτηση, όλο αυτό το πράγμα ότι αυτό είναι το προϊόν και άμα το διαφημίσουμε δεν τρέχει τίποτα, θα το φτιάξουμε και δεν κοιτάς ούτε την ποιότητα του προϊόντος, ούτε πώς φτιάχτηκε αυτό το προϊόν για να μπορεί να είναι δυνατό και να αντέξει, να τρέξει. Είχα κάνει πρόπερση μια παράσταση στο TokTok που είχα βάλει ένα στοίχημα. Είπα ότι δεν θα το διαφημίσω, δεν θα έχει αφίσα, δεν θα έχει τίποτα. Θα πάει, όπως έλεγε η γιαγιά μου, χείλη με χείλη, το μάθαν χείλη. Έγινε, συνέβη. Μπορεί να ήταν τυχαίο, όμως υπάρχει. Μπορεί να είναι εξωστατιστικό, όμως υπάρχει. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας την ύπαρξή του. Και κάτι ακόμα συμπληρώσω για να κλείσω τουλάχιστον εγώ, γι' αυτό που ο Θανάσης. Κι εγώ έβγαλα λεφτά, προτίμησα να τα ρίξω στη δουλειά. Γιατί και εγώ δεν μπορούσα να τα διαχειριστώ ούτε με σπίτι οτιδήποτε και μονίμως τα ρίχνω στη δουλειά. Γιατί θέλω να την αφήσω απατημένη. Γιατί άμα σου δίνει, πρέπει να τις δίνεις. Δεν μπορεί να τις παίρνεις μόνο. Αυτή η εισοδηματική πολιτική που υπήρχε τα τελευταία χρόνια που την είχαμε εμείς, νοοτροπία, και λέγαμε ότι να φτιάξουμε ένα σπίτι, να φτιάξουμε ένα μαγαζί, να τα νοικιάσουμε, να πάρουμε λεφτά. Να, αυτό σταματάει το επιχειρήν και σταματάει τη ζωή. Λοιπόν, εμάς είναι θνησιγενής η τέχνη μας. Με την έννοια ότι παίζουμε 6 μήνες, τελειώνει, πεθαίνει και πάμε για άλλο. Να. Έχουμε μάθει στις κρίσεις. Εγώ από τότε που βγήκα από παιδάκι στο θέατρο, άκουγα για κρίση. Δεν άκουγα κάτι άλλο. Έχει κρίση, λέει, θα πάει. Μα πώς να πάει. Θυμάμαι κάποτε παίζαμε με τον Αντουλάκη. Στο θέατρο ήταν πιο έντονη πάντα η αγωνία. Και ήταν 3,5 πόντους χιόνι στην Αθήνα και κάναμε 547 εισιτήρια. Ξέρετε ποιο είναι το μαγικό της τηλεόρασης όμως. Ότι επειδή αυτή η χώρα έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ηθοποιών και εγώ νομίζω ότι οι Έλληνες γνωρίζουν το 15 με 20% των ηθοποιών που έχει ως δυναμικό πολιτισμού αυτή η χώρα. Συνήθως άνοιγε ο δρόμος περισσότερο και οι τρεις έχει τα σχόλια με τηλεόραση για τους ηθοποιούς που γινόταν γνωστοί μέσα από μια επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά. Ενώ στο ενεργητικό του μπορεί να έχει μεταφράσει. Η τηλεόραση θα σπάνια προβάλλει το θέατρο. Ή θα το βάλει, θα προβάλλει όταν έχει συμφέροντα. Δεν μιλάω για εσάς. Μιλάμε για δηλαδή αυτό που επικρατούσε. Υπήρχε λοιπόν ένας μηχανισμός ο οποίος όλη μέρα προωθούσε κάτι συγκεκριμένο. Από εκεί πέρα έπρεπε να το ανακαλύψει. Και για να το ανακαλύψει, έπρεπε να το ψάξει, να πυροδοτηθεί και να ένα χιλιαδιό κανά. Δηλαδή είναι και λίγο προσωπικό το θέμα. Ναι, να ασχοληθεί. Να πάει να δει τον Γιώργο στο μονόλογο που είναι συγκλονιστικό. Αυτό θέλω πρέπει να ασχοληθεί με αυτό. Οι νέοι που μα ακούν να ασχοληθούν. Full. Με την υποκριτική. Full. Για μένα full. Και δεν μπορώ να προτρέψω ούτε να λέω τι να κάνει ο κόσμος. Αυτό το θεωρώ και λίγο αστείο. Ο κόσμος γνωρίζει καλύτερα από μένα. Αλλά νομίζω ναι, άμα θέλει να το αγαπάει. Και εμένα ο πατέρας μου συγχωρημένος έλεγε κάτι. Παιδί μου, υπάρχουν 2.500 άνεργοι ηθοποιοί. Του λέγα, όχι εγώ. Να τέτοιο πράγμα. Θα σας πω ένα μυστικό για την Κρήτη που ενδεχομένως να μην το ξέρετε. Είναι η περιοχή της Ελλάδας με τις περισσότερες θεατρικές ομάδες. Δηλαδή. Δεν υπάρχει χωριό που να μην έχει τη δική του θεατρική ομάδα και πραγματικά κάθε καλοκαίρι στο φεστιβάλ που γίνεται εδώ στο Ηράκλειο δίδεται χώρος και σε αυτές τις ομάδες. Θα τολμήσω να πω ότι πολλά παιδιά
που παίζουν ερασιτεχνικά θέατρο μπορούν σε ερμηνεία να ξεπερνούν πολλούς επαγγελματίες χωρίς να έχουν καν σπουδές. Μπορώ να πω κάτι για το κανάλι σας? Σαφώς. Μου κάνε τρομερή εντύπωση. Χθες μας ξενάγησε η Ελένη με τον. Η κυρία Κουσάκη. Ναι, η κυρία Κουσάκη. Συγγνώμη, τώρα το είπα. Όχι, σαφώς. Με τον Γιάννο Νίκο, το φίλο μου που μας έφερε εδώ πέρα και είδαμε τις εγκαταστάσεις σας. Πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε. Είναι τιμή μας. Σε μια τόσο υγιή επιχείρηση έμαθα κάποια πράγματα. Δεν τα ήξερα. Και δηλαδή είδα το στούντιο των ειδήσεων, είδα το μοντάζ, είδα το τυπογραφείο, είδα όλο αυτό, δηλαδή όλο αυτό το πολυσυλλεκτικό, πολυπολιτισμικό κομμάτι και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Σε όλους σας εδώ, στα παιδιά εδώ πέρα πίσω, δηλαδή είναι ένα καλό μάθημα της περιφέρειας για το κέντρο, αν θεωρήσουμε ότι εμείς έχουμε ένα κέντρο. Πραγματικά το λέω, είμαι δηλαδή όχι πολύ ευχαριστημένος, σχεδόν συγκλονισμένο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου κάνανε αυτή τη μικρή περιοδία μέσα στον και ίδιο χώρο. Σας ευχαριστούμε και για τη συζήτηση που είχαμε. Μακάρι να είχαμε κι άλλο χρόνο να πούμε πολύ περισσότερα. Εμείς πάμε για την παράσταση. Πρέπει να παίξουμε. Πρέπει να συμβεί και αυτό. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο Ηράκλειο. Δευτέρα, Τρίτη στο Ρέθυμνο. Τετάρτη, Πέμπτη στα Χανιά. Στις τρεις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Απολαύστε αυτή τη θεατρική παράσταση. Σίγουρα έχει να σας πει πολλά. Καλή επιτυχία απόψε. Είναι ένα πολύ θεατρόφιλο νησί, να το γνωρίζετε αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις.